Ναι, θυμάμαι τη μητέρα μου που έκλαιγε που φεύγανε τα παιδιά για τον πόλεμο. Από εμάς έφευγε ο Γιάννης. Και φύγαμε κατευθείαν, πήγαμε για τον Μετωπά. Προς τη Γλυσούρα. Προς το Ιβάνι είχαμε πάει. Αντάρτης βγήκα τον Απρίλιο του 1944. Νεκρή την είχαμε κάτω στο, στο πάτωμα, δεν υπήρχε πάτωμα. Αχωμάτινο πάτωμα ήταν τότε. Πάνω σε μια κουβέρτα. Εγώ ήμουνα στα ξένα χέρια που με ειδοποίησε η μικρή μου η αδερφή η Κική. Ήρθε κλαίγοντας, φύλαγα τα πρόβατα τότε σε κάποιο λαμπρόπουλο. Ότι πέθανε η μητέρα και πήγα την είδα ξαπλωμένη κάτω, από πάνω ήταν ο πατέρας, όλοι θυμάμαι το γεγονός αυτό. Μετά την πήρα να την κηδεύσουνε, χωρίς φέρετρο, δεν υπήρχε τίποτα. Την πήγανε με ένα φέρετρο του Δήμου, αλλά όταν έφτασε εκεί πέρα, τη βγάλανε από το φέρετρο, τη δηλήξανε σε ένα σεντόνι και την κατεβάσανε κάτω στο λάκκο χωρίς φέρετρο. Γιατί το φέρετρο ήταν το Δήμο, το πήρε πίσω ο Δήμος.